ήρθα σήμερα και μόνο το πρωί ήρθε ο κ. Κυριαζής, ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, και έφερε τα διορθωμένα σχέδια, όπως είπε, τα οποία δεν τα είχαμε την ώρα της ψήφισης. Αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά. Εμείς αντιταχθήκαμε σαν παράταξη με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αυτό το πάρκο είναι ιστορικό, εδώ μεγαλώσαμε. Είναι ένα πάρκο με γαλλική αρχιτεκτονική από τις αρχές του 20ου αιώνα, και κατά την άποψή μας πρέπει να γίνει μόνο εμπλουτισμός, να αλλάξουν τα φώτα, ξανά εμπλουτισμός όπως ήταν το πάρκο και όπως το θυμόμαστε, και να παραμείνει ένα στολίδι της πόλης μας. Θα μπορούσαμε με πολύ μικρές παρεμβάσεις να ξαναγίνει το πάρκο όπως το θυμόμαστε. Το γεγονός, κατά την άποψή μου, το πάρκο βρίσκεται σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, το ότι είναι δηλαδή εντελώς παρετημένο, θεωρώ ότι έχει γίνει επί σκοπό. Με ποια άποψη? Με την άποψη ότι αυτά τα σχέδια τα οποία έφεραν, τα οποία ήταν λυπή, να φανούν πολύ ωραία στον Αυπλιακό λαό. Έχουμε καμία ένδειξη, υποψιαζόμαστε, γιατί ο Δήμος θέλει να κάνει αυτή την αναμόρφωση? Θα σας γελάσω, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό κανένας. Δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση? Η εξήγηση η οποία δόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι επειδή το πάρκο είναι παρατημένο, να ξαναρχίσει να φτιαχτεί ένας νέος χώρος. Κατά την άποψή μας δεν χρειάζεται καθόλου να αλλάχθουν τα σχέδια τα οποία των μεγάλων αρχιτεκτώνων, αλλά να παραμείνει ως έχει.